Tatiana. Ανδρικά. Ανδρικά. Ωραία, σωστά το είπα. Τι ακριβώς νόμιζες, πώς τον αισθάνεσαι αυτό το ρόλο? Αυτή είναι μια πολύ δυναμική και ιδιαίτερη γυναίκα, η οποία δεν έζησε κάποια πράγματα που θα ήθελε να ζήσει στη ζωή της και βρέθηκε στα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Από τους έρωτες τους, τους αποτυχημένους που είχε, από έναν γάμο πολύ δύσκολο και πολύ άσχημο, μέχρι που αναγκάζεται να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να φύγει να πάει μετανάστρια στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά, πέρασε βέβαια όπως περνάνε όλοι όσοι πάνε, όχι καλά, άσχημα, αλλά που κατάφερε να πατήσει στα πόδια της, να έρθει στην Ελλάδα, να φτιάξει το δικό της χώρο, με πολλή δουλειά και έχει μαζί της και ένα παιδί, το οποίο αυτό το παιδί δεν το έχει αγαπήσει τόσο όσο θα ήθελε, γιατί έμοιαζε περισσότερο στον πατέρα του. Το και ο πατέρας του είχε πολλά ελαττώματα. Α, μάλιστα, okay. Γι' αυτό κάποια στιγμή, για να κρατήσει αυτό το μαγαζί στην Εθνική, που είναι μια δύσκολη πιάτσα, δεν είναι ένα καλό μαγαζί μέσα στην πόλη, χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή να είναι ο άντρας ουσιαστικά του εαυτού της, του παιδιού της, γενικά. Και κάποια στιγμή αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Έρχεται βέβαια η αλλοδαπή στο μαγαζί να τη ζητήσει δουλειά ή μπει και λαθρέα μέσα και κάποια στιγμή βγάζει όλο τον κακό εαυτό της, ό,τι πέρασε αυτή στην Γερμανία, ό,τι δυσκολίες πέρασε, ήθελε με κάποιο τρόπο να τις περάσει, δηλαδή να τα βγάλει από μέσα της και κατά κάποιο τρόπο να εκδικηθεί ό,τι έχει περάσει. Βέβαια, πέρα από αυτό, αυτή τη χαρακτηρίζει μια απέραντη μοναξιά. Γιατί ναι, μεν έχει το παιδί, αλλά είπαμε δεν είναι το παιδί αυτό που θα ήθελε να έχει. Και στο τέλος δεν μπόρεσε και να του δώσει την αγάπη αυτή που θα έπρεπε να δίνει μια μάνα, είτε είναι διαχειτική και είναι μια καλή μάνα, είτε είναι μια μέτρια μάνα. Αυτή μπόρεσε μόνο να τον αγαπήσει από τη στιγμή που πέθανε. Και να συμβιώσει με την αλλοδαπή, αλλά πάντα να έχει πίσω από το μυαλό της ότι αυτή την κρατάει από συμφέρον και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.